Βρισκόμαστε εδώ όχι γιατί εκπροσωπούμε κόμματα, χρώματα και οποιοδήποτε άλλη κατάσταση πέρα από τα συμφέροντα των εργαζομένων. Πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο, αυτό το οποίο κατατίθεται, είναι σε διαβούλευση τώρα και θα κατατεθεί μάλλον προς ψήφιση, δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Αυτό έχει λήξει από το 18, με το τελευταίο μνημόνιο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει μία... Αυτό περιστρέφεται τώρα λίγο δυνητικά, έτσι. Και κατά την άποψή μας, είναι 100% δώρο στο Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων, ο οποίος τις απαιτήσεις αυτές τις είχε από το 1990. Άρα, επιχειρείται το Υπουργείο Εργασίας να παραδοθεί στο ΣΕΒ και ο ανάλογος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, που δεν είναι βέβαια ο Μπιλ Κιλ, είναι σίγουρα οικονομικός δολοφόνος του κόστους, του εργατικού κόστους. Αντί για δουλειές, αντί να βρούμε τρόπο να δώσουν στην κοινωνία ερέθισμα, να δώσουν τρόπο να ανοίξουν καινούργιες δουλειές, να μην κλείσουν τα μαγαζιά, ιδίως μετά τα 10 χρόνια μνημονίων και μετά από 2 χρόνια περίπου πανδημίας, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το νομοσχέδιο, δείκτες προς όφελος θετικό της ανεργίας, για να φαίνεται ότι δεν υπάρχουν άνεργοι και ιδίως στο επίπεδο των μακροχρόνια ανέργων. Με ποιο τρόπο? Με το φύγε εσύ, έλα εσύ. Γιατί ο νομοθέτης από πάρα πολλά χρόνια τώρα, 30 και πλέον χρόνια, σε σχέση με την ανεργία, έχει βρει τρόπους καταπολέμησης. Και ιδίως το θέμα που έχει να κάνει με τις υπερορίες. Τι έλεγε ο νομοθέτης και τι λέει το καθεστώς που υφίσταται αυτή την ώρα? Κύριοι, θέλετε υπερορίες? Θέλετε να κάνετε, έχετε αυξημένες υποχρεώσεις και χρειάζεται να κάνετε υπερορίες? Ναι. Πάρτε λοιπόν, έχετε το δικαίωμα, έτσι, όμως οι υπερορίες θα είναι ακριβές, θα πληρώνονται ακριβά. Επίσης, εάν θέλετε ξεκούραστους εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά είναι αυτοί που θα παράγουν, έχετε το δικαίωμα να πάρετε εργαζόμενους, γι' αυτό σας δημιουργώ την τέταρτη λεγόμενη βάρδια, τα Σαββατοκύριακα, οι οποίοι θα αμείβονται σαν να δουλεύουν 5 μέρες. Άρα υπάρχουν τρόποι. Και πείτε μου τώρα εσείς, εφόσον υπάρχουν τρόποι ήδη με το υφιστάμενο νομοσχέδιο, το οποίο δεν λέμε ότι είναι καλό, δεν λέμε ότι είναι το καλύτερο, πώς παρεμβαίνει ένας υπουργός εργασίας και μια κυβέρνηση σε σχέση με τις υπερορίες, με τη διευθέτηση του οκταώρου σε σχέση με την ατομική σύμβαση εργασίας, εφόσον υφίσταται γενική συλλογική σύμβαση, και την ίδια ώρα που οι καταγγελίες τους έχουν τρυπήσει και μας έχουν τρυπήσει τα αυτιά, καταργούμε και την επιθεώρηση εργασίας, έστω με αυτή τη μορφή την οποία υφίσταται. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη έλεγχο. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μία ανεξάρτητη αρχή, όπως αυτή που με ψευδή στοιχεία, κύριοι και κυρίες, μας έβαλε στα μνημόνια. Και τρέχουμε να δούμε ποιος ήταν υπεύθυνος. Ο κανένας ήτανε. Όπως είπαμε,
Επειδή εμείς εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα αυτών, γιατί είμαστε ίδιοι εργαζόμενοι, είμαστε κάθε μέρα στο χώρο δουλειάς, υδρώνουμε, πονάμε μαζί με τους συναδέλφους, είμαστε μακριά. Έχουμε πολιτικές πεποιθήσεις, ψηφίζουμε κόμματα, έχουμε ταχθεί υπέρ κομμάτων, όμως την ίδια ώρα εκπροσωπούμε και τα συμφέροντα της τάξης μας. Γι' αυτό λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα κάνουμε ενωτικό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Με ό,τι σημαία και αν κρατάει, στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν υπό την αιγίδα του εργατικού κέντρου για να αντιπαλεύσουμε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Ευχαριστώ πολύ.